δασκάλα των Stars, η Τζούλι Μασίνο, πιο εντυπωσιακή και όμορφη από ποτέ, μιλάει για τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της. Μια μεταμόρφωση που αναγκάστηκε να κάνει λόγω του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει με σθένος, θάρρος και αισιοδοξία, καθώς εδώ και 3 χρόνια έχει διαβήτη. Πρέπει προσέχω πάντα τι τρώω. Ασκήσεις, γυμναστική, γιατί είμαι με διαβήτη, παίρνω ινσουλίνη 3 φορές την ημέρα. Αν δεν έχει στήριξη γι' αυτό, γιατί μένω μόνη μου, μπορείς κοιμάσαι και πάμε σε υπογλυκαιμία και μέσα κόμμα και δεν ξέρεις τίποτα και δεν ξυπνάς. Το φόβο πρέπει πολύ μας, γιατί είναι πολύ φόβο. Νιώθεις, είσαι λίγο έξω από το σώμα σου. Όλοι νόμιζα έκανα πλαστική ή έκανα κάτι μπότοξ ή έκανα κάτι με το σώμα μου. Αν βλέπεις χωρίς τα ρούχα να καταλάβεις δεν έκανα τίποτα. Αλλά είμαι μια χαρά με τον εαυτό μου. Πρώτο βρήκα αρμονία. Σας φλερτάρουν οι άντρες? Έχουμε ένα θέμα στην Ελλάδα. Όταν ο κόσμος ακούσε εμένα με το φωνή μου και το πρόσωπο μου πάνω στο πίστα, έχει φόβο άντρες. Γιατί αυτό? I don't know. Ask them. Δεν ξέρω. Λόγω της δυναμικότητάς σας. Μάλλον. Αυτό είναι το καρδιά μου. Mm-hmm. Αυτό είναι το ψυχή μου και το άλλο το μισό καρδιά περιμένω. Αυτό είναι πολύ γλυκό και πολύ συγκινητικό. Και έχει δύο μάτια. Ένα γάμο ακόμα θα κάνατε? Φυσικά! Τρελαίνομαι! Δεν θέλω κάποιον είναι μαζί μου γιατί είμαι Μασίνο. Για το όνομα. Το βιογραφικό της αξιοζήλευτο. Στα 22 της μόλις χρόνια, ο μάνατζερ του Φρανκ Σινάτρα της προτείνει συνεργασία, ενώ παράλληλα εμφανίζεται στα μεγαλύτερα shows του Broadway και του Las Vegas, με την Τζούλι να παρνείται τα φώτα του υπερθεάματος για χάρη της Ελλάδας. Πώς αντιμετωπίζει όμως η ίδια την κατάσταση της χώρας μας σήμερα? Πάντα είχε δουλειά, γιατί η δουλειά είναι δουλειά. Παιδιά, έχει εμπιστοσύνη για μένα. Είστε σαν άνθρωπο. Είστε εξαιρετική και σε αυτό που κάνετε. Να σε καλά. Mm-hmm. Δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου για αυτό, αλλά είμαι πολύ περήφανη. 2 χρόνια δύσκολο οικονομικά. 2 χρόνια δεν ήξερα αν θα χάσω το σπίτι μου, αν δεν θα χάσω το σπίτι μου. Έχω 1 χρόνο ακόμα. Παλεύω πάρα πολύ. Νομίζω όλα να πάει καλά. Ένα παιδί ήταν επιλογή σας και δεν αποκτήσετε? Αυτό είναι πολύ πόνο. Κάνα προσπάθεια. Έγινε 3 φορές. 3 φορές πέθανε μέσα μου. 3,5-4 μηνών. Είχε πάρα πολλά με το υγεία μου. Πάρα πολλές εγχείρησεις και αν δεν έχει σωστή στήριξη ή από οικογένεια, η οικογένεια μου όλη είναι μερική. Όλοι έκανε δικό τους οικογένεια. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, ο άνθρωπος Τζούλι, για πρώτη φορά σε μια εξομολόγηση ψυχής μιλάει για τον πρόσφατο θάνατο της μητέρας της και αναπολύει μαζί μας τις τελευταίες συγκινητικές της στιγμές. Εγώ είπα στην αδελφή μου, Στέισι, και αδελφός μου, Στίβεν, η μάνα φαίνεται φεύγει. Και λέει, όχι, είναι μια χαρά. Εγώ είπα, εσείς βλέπεις κάθε μερινή ή κάθε εβδομάδα 2-3 φορές. Εγώ έβλεπα πριν 6 χρόνια. Και βλέπω, είναι κουρασμένη. Και λέει, όχι, αντέχει ακόμα. Είχε πάρα πολλά θέματα σαν εμένα. Έχω ακριβώς τη ίδια DNA. Και όταν ήρθε πίσω, η μάνα μου είπε, σε παρακαλώ μη φύγεις. Όταν ήρθε πίσω μετά ένα μήνα, αδελφή μου και αδελφός μου είπε, είναι η ώρα να φύγεις στο νοσοκομείο. Εγώ είπε, πες στη μαμά, έρχομαι. Και όταν ήμουν από το πρώτο αεροπλάνο που περιμένω στην Ιταλία, στο δεύτερη φορά, μέσα 3,5 μήνες, okay, ένιωσα ένα... σαν πολύ κρύο αέρα. Και όταν κατεβαίνω από το αεροπλάνο, ο αδελφός μου όλοι αγκαλιάζει
Έχω μικρό οικογένεια και πήγα στο πάρκινγκ, στο αυτοκίνητο και ο αδελφός μου Στίβεν είπε «Μαμά μας πέθανε πριν 12 ώρες». Δεν πρόλαβες. Και πήρε το χέρι και είπε «Η Τζούλη έρχεται». Και πήρε το χέρι και το χέρι της έκανε έτσι που καταλαβαίνω. Γιατί πριν 12 χρόνια τα ίδια πράγματα έγινε με το καρδιά της και πρόλαβα. Και η μάνα μου είπε, θα δω το πρόσωπό σου πριν κλείνω το μάτι. Και εγώ είπα, όχι κοριτσάκι μου, εγώ δεν ήρθα 20 ώρες στο αεροπλάνο να βλέπω εσένα να πεθάνεις. Άντε, σήκω, σε 3 μέρες θα φύγουμε. Και I swear to God, σε 3 μέρες εμείς έφυγε. Και έκασε εδώ το καφέ. Και δεν πρόλαβε. Κουράστηκε. Όταν έχει σύντροφο ή μάνα ή πατέρα ή αδελφή ή οικογένεια, δεν μπορεί να φύγει. Είναι κάτι που, αν είναι καλός άνθρωπος, οκ, okay, σωστός, όχι καλός, συγγνώμη, σωστός άνθρωπος. Αν είναι σωστός, καταλαβαίνει, αυτό είναι για μία ζωή. Οικογένεια. Οικογένεια. Σκέφτηκα τώρα να φύγω, να πουλήσω το σπίτι και να πάω πίσω. Το όνειρό μου είναι να μεγαλώνω με αξιοπρέπεια. Δεν πειράζει για κρίματα, μόνο αξιοπρέπεια κρίματα. Με υγεία μου. Θέλω υγεία γιατί παλεύω μια ζωή. Είναι η ώρα που θέλω να νιώθω, να φύγω λίγο από αυτό το θέμα. Αλλά αυτό είναι όνειρο για μένα. And as long as I know how to love.